Καλησπέρα φίλες και φίλοι σε ένα ακόμα Joyplay. Είμαστε εδώ με το Σταμάτη, όπως σας έχουμε πει κάθε Δευτέρα θα δοκιμάζουμε ένα νέο παιχνίδι. Σήμερα θα δοκιμάσουμε το The Surge, το οποίο είναι από Deck 13. Deck 13, ναι. Η οποία είχε κάνει πρώτη απόπειρα να φτιάξει ένα Soulsborne παιχνίδι με το Lords of the Fallen. Τώρα έρχεται με το The Surge. Ο Σταμάτης με το Lords of the Fallen ήταν απόλυτα ανικανοποιητός. Απογοητευμένος πάρα πολύ. Εμένα μ' άρεσε. Αλλά ήταν αυτό που σου είπα, δεν μπορείς να βρεις άκρη. Ελπίζω να μην τα έχει αυτό. Δηλαδή, αν θυμάσαι στα Souls παιχνιδιά, από όπου πέρναγες, θυμόσουν το δρόμο. Είχε δηλαδή κάθε φορά διαφορετικά πράγματα, έτσι ούτως ώστε, γιατί δεν έχει χάρτη το παιχνίδι. Λειτουργούσε με τη μνήμη και είχαν κάνει τόσο καλή δουλειά, ούτως ώστε να θυμάσαι τα δρομάκια και τα σοκάκια γενικότερα που πέρναγες και τα ξαναθυμόσουν, οπότε ήξερες που ήσουν ανά πάση στιγμή. Θυμόσουν. Ναι, ναι. Σαν να είναι στον πραγματικό κόσμο. Κάθε στενό δεν μοιάζει. Ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο δεν είχαν κάνει όμως στο Lords of the Fallen, φίλε. Και είχα πρόβλημα χοντρό εγώ με αυτό το θέμα. Εγώ είχα πρόβλημα με τους χαρακτήρες. Δηλαδή. Ήταν χαρακτήρες, δεν ξέρω. Με τα voice over. Με τα voice over. Εντάξει, δεν το κακολογώ ότι ήταν χάλια παιχνίδι, απλά δεν του έδωσα την ευκαιρία που έπρεπε. Δηλαδή, και τώρα έχει ψιλοπαγώσει η σχέση μεταξύ μας, μπορώ να πω. Εγώ σου είπα, το έπαιξα στο Xbox One, έμεινα. Εντάξει, έτσι και έτσι, μου άρεσε, μου έκανε. Ήμουνα και τον Souls τότε, είχα φάει κόλλημα χοντρό. Ήρθε και αυτό σαν κερασάκι στην τούρτα μετά τον Bloodborne, νομίζω έχει έρθει. Ναι. Δεν θυμάμαι, ναι, εγώ το έπαιξα μετά τον Dark Souls το 3. Το έπαιξα αυτό και. Καλά πέρασα. Ελπίζω τώρα να μην έχει τα ίδια προβληματάκια και αυτό εδώ. Θα το δούμε. Πιστεύω να πήραν το μαθημά τους, γιατί πολύ το κράξανε το Lords of the Fallen. Εδώ τώρα σε αυτό έχουμε στην κατοχή μας. Δεν θυμάμαι το όνομα. Δεν πειράζει, θα το δούμε αργότερα. Έναν τύπο ο οποίος είναι ανάπηρος. Είμαστε σε μια μελλοντική πόλη, σε μια πόλη του μέλλοντος. Την Science, πώς την έλεγε. Ούτε που θυμάμαι. Δεν πρόσεξα. Την εταιρεία, ρε. Κάτσε, θα το έχει εδώ πίσω στο δίο. Κρέο. Λοιπόν, την Κρέο, η οποία τι κάνει, βοηθάει τους ανάπηρους να προχωρήσουν με εξωσκελετούς. Πάει και αυτός λοιπόν σε αυτή την πόλη, τη χώρα, τι είναι, δεν έχω καταλάβει κι εγώ ακόμα. Φρέσκο το παιχνίδι, μόλις τα ανοίξαμε. Και αυτό που γίνεται είναι, μετά το χειρουργείο, ξυπνάει και βρίσκει χάος. Να πούμε ότι είναι multi-platform, είναι και σε PC και, ναι, σε console, και στις δύο κονσόλες. Τώρα για τέτοιο δεν έχουν ανακοινώσει κάτι για Switch. Τουλάχιστον είναι στο Xbox Switch, One, ναι, δεν έχουμε πει τίποτα. Ναι. Μου κάνει αυτά τα πράγματα, μου κάνει. Τι θα σου πω, άλλη συζήτηση, ας το μην το πάμε εκεί τώρα. Άλλη φορά. Ξεκίνα. Λοιπόν. Ξεκίνα να δούμε τι παίζει. Πάμε να δούμε. Είναι μετά την εισαγωγή, τώρα το ξεκινήσαμε. Έχει δύο τύπους χαρακτήρων να διαλέξεις. Ο ένας είναι tank, ας πούμε, χαρακτήρας και ο άλλος είναι πιο light για να γίνεται πιο γρήγορα. Πιο ευέλικτος. Ναι. Αυτός εδώ είναι πιο βαρύς. Εμείς πήραμε τον βαρύ. Defeat enemies, gain tech scraps. Yeah. Τα loot δηλαδή. Τα loot μπορεί να είναι κάτι σαν ψυχές, τα tech scraps, όπως είχαμε στο Dark Souls. Δεν έχει βγάλει τέτοιο, δηλαδή τώρα που σκότωσα κανένα δυο εγώ μέχρι να το πάρεις εσύ στα χέρια σου δεν μου έδωσε κάτι σαν ψυχές, ας το πούμε. Ναι. Ίσως είναι με διαφορετικό, θα δείξει. Μπορεί να πρέπει να νικήσεις το πρώτο boss, όπως γίνεται και στα shorts πάντα αυτό το πράγμα. Όπα, πιο μεγάλο είναι πολύ. Drone. Τι, έχουν και laser. Ναι. Πιο όλα, ναι. Άμα. Αυτό είναι πιο δυνατά, ρε. Χρησιμοποιείς και τον Dodge. Χρησιμοποιώ, αλλά... Έχεις λοκάρει το... Αυτό το έχεις λοκάρει. Έχει άμυνα κανονικά, ρε. Το έχω δει, αλλά αυτά δεν πέφτουν εδώ. Είναι μεγάλα λίγο, ρε φίλε. Είναι level παραπάνω από τα προηγούμενα. Πήγε πίσω. Θα κάνει αυτή τη μαλακία άμα νούμερα φύγει. Σου φάγει, καλά. Έφαγε αρκετά. Να, βλέπεις από κάτι tech scrap 330, λογικά με αυτά κάνεις upgrade. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο θα έχει. Και τα health. Τα παίρνεις με το Omicron. Το χρησιμοποιείς το, ένα δεν έχω άλλο τώρα. Μάλιστα.
πως είναι δυνατή αυτή η περιοχή για μας. Εδώ τι έχουμε. Δεν νομίζω ρε φίλε. Αφού δεν είχε να πάμε από την άλλη, από εδώ σε κατεβάζει. Ας πούμε. Έχουν εξασιαστεί οι μηχανές μαλάκα. Θυμίζει λίγο Terminator και καλά. Εδώ τώρα είναι έτσι. Πήγαινε εκεί πέρα, Ελληνάτα. Κάτσε. Medbay. Εδώ λέει να κάνεις αναβαθμίσεις. Rig. Τα implants πάντα. Για πατάχη να τα γεμίσεις. Πήρα ζωή. Πήρα χίλινο, πήρα ζωή. Ωραία. Και δίπλα. 330 που λέει, δεν παίρνεις τίποτα. Πού. Ω, σου ήρθε πολύ μεγάλο τώρα, φίλε. Τι είναι αυτό, ρωμα. Είναι το πρώτο μπόσφαιρο, λέει. Καλύτερα που κάνανε, δε. Όχι, όπα. Δώσ' πάτε για backstab. Πήγα να το δοκιμάσω, αλλά πάτησα να το σκουμπί. Νότ. Ο μαλάκας είπε να μην. Αυτός η μαλάκα δεν πεθαίνει. Και επειδή δεν πεθαίνει κάτι σχετιστρό. Target your enemy armored head. Μαλάκα είναι γερή. Πάει μόνη της η πανοπλία, ρε. Δώσ' την. Α, τώρα το βρήκα. Καλό. Πρέπει να κουνάς το άρκι, καλά, για να του ρίξεις τα... Τα έτσι. Τι πιστεύω να καίγομαι κι εγώ. Δεν καίγομαι. Ωραία, τώρα το βρήκα. Σε ρίμαξε. Λοιπόν, κάτι έχει loot εκεί πέρα, για πήγαινε δες. Εδώ. Μέσα εκεί. Pick up. Vital. Ωραίο είναι που είναι πεθαμένοι και τους σηκώνουν οι πανοπλίες και τους πάνε μόνοι τους. Ναι. Γιατί πας από εκεί πάλι. Θα ήθελα να δω από εδώ αν έχει κάτι, αλλά πάμε να φάμε για αυτό εδώ τώρα. Έχει νομίζω ότι πότε να δούμε. Εντάξει, τον εγώ τον σημάδεψε. Κανονικά πρέπει να το σπάει το κεφάλι, φίλε, έτσι όπως τον βαράει. Ποια πήγαινε, μήπως σου κάνει καλό πέσιμο αυτός. Το βλέπω πολύ τέτοιο αυτό. Σε κολλιάσαι, ναι, ας. Πήγαινε από την άλλη μεριά. Ναι. Τι πολύ έχεις να πας. Κρύο. Όπου μαλάκα πέσιμο που τρώω. Και τρως μόνο 12, ρε φίλε. Αυτός τρώει 24. Τίποτα, ό,τι με την βαριά δεν κάνει τίποτα. 17 τρώει στην βαριά, 12 στη light. Πήγα από εκεί, πήγαινε. Πω, 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 σκουπίδι είναι ακόμα. Άμα πεθάνεις, άραγε μένουν τα point 100. Λες να το δοκιμάσουμε. Για πήγαινε πάρε αυτό εκεί. Ποιο ρε. Εκεί. Τι είναι αυτό. Α, πανεβαίνω πάνω. Καλησπέρα, λέει. Ναι. General gameplay. One small pile of materials. Κάτι έχει να μας. Αν πέσω ψοφάω. Πέφτει. Δεν πέφτει. Το πέρασες, σόλις. Σόλις έχεις πέσει εδώ, έχεις πει καληνύχτα τώρα. Θα έχεις καληνυχτήσει πολύ ωραία. Κοίτα, δεν το έχουν κάνει στο κεφάλι, μαλάκα. Ωραίο δεν έχουν κάνει, μαλάκα. Εν τω μεταξύ, ένα ηθοποιό μου θυμίζει αυτό, ρε μαλάκα, έτσι πως είναι. Εμένα μου θυμίζει ένα παίχτη τη κυβέρνηση, μαλάκα, το Magic It. Πάω τώρα να του κάνω ένα πεσίμι τώρα αυθενού. Και ό,τι γίνει, έγινε. Ήρθε πολύ. Πίσω από σε. Πίσω, μαλάκα, πίσω. Μην είσαι γκριντή. Περίμενα, ρε, μου τέρασε γερή, ρε μαλάκα. Το περίμενα, θα σου κάνει...
Φύγε ρε! Ψόφαγε ρε, αφού έκανε. Ναι, αλλά ξέρεις όταν κάθεται και αράζεται το σηκώνει. Το σηκώνει και συγκρινάει. Power Corley. Ορίστε, τέννη του Made by. Άρα αυτό χρειαζόμασταν. Μα λέγανε τόσο ήρθα το είχαμε κάνει. Ας πάμε τώρα εδώ πάνω. Overcharge. Ορίστε. Μα στύψε το ρεύμα. Κάνει έτσι. Για να δούμε τα πάνω. Overcharge. Πήγαμε εδώ πριν και έκανε overcharge, μαλάκα. Για πήγαινε στην πόρτα και πέρα. Πρέπει να το πληρώσω το overcharge. Ναι. Μάλλον θα ανοίγω μια πόρτα, ρε. Power suit by bridge. Να το ρίξω, μαλάκα. Κάνει σκολό πόρτα, ρε, μαλάκα. Ωραία. Remember to cut enemy body parts, εντάξει, το έχουμε δει αυτό. Ωπα, καινούργι είναι εδώ πέρα, όχι καινούργι. Ωχ, μαλάκα. Χέντε για αυτός, ρε. Σου ήρθε σαν το ζαμπίδι σου, σκάσε, μαλάκα. Έλα. Θα σου πω φάτσο τώρα με χέρι, μην το ρισκάρεις για να προχωρήσουμε λίγο. Ωχ, καλό, 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 καλό. Deck 13 προς το παρόν. Με έχεις ενθουσιάσει. Δεν ξέρω πώς θα πάρω. Εμείς τέτοιο ωραίο με ρεύμα, πώς θα πάρω. Τελικά κάτι θα πάρω, εμείς ρε μάκη. Αυτός είσαι. Πολύ καλό. Μπράβο, λοιπόν. Το πήγα από εκεί που είναι ανοιχτή η πόρτα. Δεν πάει, αλλά από εδώ θα πάμε. Τελικά, δεν έχει κάπου άλλο. Ένα μποσάκι θέλω τώρα εγώ. Και εγώ θέλω, θέλω τι είναι. Όπου κάπου το μισό. Άσε ένα μωρό, μαλάκα, που δεν έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Γιατί ρε μαλάκα. Ε, άντε, φάτο, να φάτο. Μπορεί να κρύβει κάτι. Τι θέλεις, χέντ. Χέντ. Δεν έχουν παρκέτ. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Αυτό είναι σαν και εμάς, μάλλον. Μάλλον θα το πάρουμε κανένα. Ω, που μαλάκα με διέλυσε. Δεν είσαι μία που μου ρίξε. Σε κάνω. Εν μεταξύ το κεφάλι έχει καλώδια. Ναι. Θα σου έρθουν και άλλοι τώρα. Θα σε φάει, μαλάκα. Με τρώει, ρε. Ρε φίλε, γιατί δεν κάνεις άμυνα, ρε φίλε. Δεν θέλω, ρε, να κάνω άμυνα. Αφού είσαι στριμωγμένος, βρε μαλάκα. Αφού τον αποφεύγω, μην κοιτάς που κάθομαι για μαλάκα. Δεν είναι Bloodborne, ρε φίλε. Τώρα δεν έχουμε χείλη, μαγεί. Είναι αργός ο χαρακτήρας. Καλά να πάρεις, γιατί δεν ακούς κανένα. Και έχεις πολλά τέτοια, άμα τα χάσεις αυτά. Λογικά πρέπει να τα βοηθήσεις. Έχω 2.000. Να βρούμε λίγο πώς φοράει κάτι, ρε μαγεί. Τώρα θα το βρούμε. Άμα είναι να γράψουμε. Να, είδες, να, το φόρασα. Απλά πράγματα. Αφού ρε μαλέκα έκανε μπαμ, το είπα πριν, πείτε τα από κάτω. Δεν μπορώ να το φορέσω, λέει. Ένα έχεις, ρε, δεν έχεις δύο. Πρέπει να φοράει και στο αριστερό χέρι, βάζει και τα δύο. Ναι, αλλά έχεις ένα. Αλλά για το ένα, ναι, ναι. Ωραία. Μας έχεις τρελάνει, ρε. Τώρα που έγινα ντούκι μάκι, φεύγω. Κοίτα εδώ πως είχε γίνει το θηρίο. Ελπίζω να μην έρχονται. Δεν έρχονται. Πρόσεχε, πρόσεχε. Από εκεί θα πας. Από πού? Ευθεία. Ευθεία να πάω, να πάω από εδώ. Α, να ανοίγει η πόρτα. Να πάω από εδώ. Έπρεπε να ψοφήσουμε και να δούμε και πώς είναι, ρε. No vital signs found. Ωραία. Ωραία. Οπότε μπαίνω ευθεία, ε. I'll be back. σου λέω, έχουν επηρεαστεί από τριμηνίδι. Για να το φτιάξουμε. Θα δούμε τι έχει. Δεν πήγε. Πήγε, άσχε. Ρέψαν στα χέρια. Έλα, να σκοτώσω.
Τώρα γιατί μπαλάκιζε, δεν μπορείς να μου πεις. Γιατί φίλε, δεν πατάς άμυνα και κάθεσαι και κάθεσαι στη γωνία και προσπαθείς να κάνεις τέτοιο. Την έχεις δει επειδή δεν έχει ασπίδα ότι δεν κάνω άμυνα. Πήγα και level 3, find shortcuts. Άνοιξε ρε μαλάκα η πόρτα. Α, βγήκαμε στην αρχή, ωραία. Πολύ καλά. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να περάσουμε από εδώ μέσα. Παίρνα τους όλους. Πάμε θεία. Δεν σου κάνει να πέσουμε όλοι μαζί. Τελικά δεν είμαι πάρα πάρα θεία. Το πράσινο το βλέπεις. Γεια σκοτώσα. Αυτό πρέπει να φύγω από εδώ ρε. Το θέμα είναι ότι έχουμε δύο τώρα, μακή. Και έχουμε και τρίτο. Δεν σου κατάλυσα. Φύγε. Θα τους βγάλω, ρε. Έλα τώρα. Κάνε κόλπο. Απέσχουσε. Και δεν σε πετυχαίνει ο άλλος με τίποτα. Ναι. Γιατί κάνεις φίνιση μου τώρα. Ναι. Χέρι έχουμε δεξί. Λεύτε μη στέλνω τώρα. Έτσι. Ψυχραιμία, να διαλύγεις κιόλας. Όσο πιο ευάλωτος έχω καταλάβει ότι είναι, ναι. Δηλαδή άμα είσαι κοντά τον σημαδεύεις εσύ για αριστερό χέρι, ναι. Και είσαι προς το αριστερό χέρι, κάνει πιο γρήγορα το finishing move. Αυτό κατάλαβα. Εκεί στο πράσινο. Κάτι πήραμε. Όπλο πήραμε. Δεν ξέρω. Overcharge. Εδώ τι ανοιγιά. Interact. Όλοι πράγμα ρε παιδί, τώρα εδώ πρέπει να κάνεις shortcut λίγο. Shortcut έκανα, ναι. Ωραία. Στην αρχή θα. Λογικά θα βρεθούμε σε κάνα boss. Σε κάνα boss fight θα βρεθούμε τώρα, για να έχουμε ανοίξει τα shortcuts. Shortcuts, πως λέγεται, μπερδεύομαι. Shortcut. Cut, κόβω, short, κοντό. Όχι, short, cut. Κάτι χρονομετρίζει, αντίθεση θα πάω. Δεν ξέρω γιατί. Lost. Χάνεις τέτοια μαλάκα. Τα χάσεις, γιατί. Α, είναι τα... Δεν πήρα τις ψυχές πίσω ρε μαλάκα. Γι' αυτό, και τις κάνεις άμα έχεις πάρει ένα χρονικό διάστημα. Πω, σου ρίχνει με τέτοιο. Πω, που ήρθαν αυτά τα πεξάρχητο. Πάει αυτά πρώτα. Δεν έχει την τάξη όλους να... Κάποια όλη. Σου έρχεται. Πώς με πέτυχε ρε. Πήγε πίσω και δεν είχα. Τα δεν νιώθουν οι άνθρωποι. Έχει και αυτό το μαλάκα εκεί βαράει ο οικοδόμος. Πήγε πίσω. Δεν χτυπάει τώρα τ' άλλο. Που μαλάκα δεν είναι στην επίθεση τώρα, ρε. Σώψε. Δεν πέφτουνε, ρε μαλάκα αυτά. No vital signs, my friend! Είναι μέχρι να συνηθίσω λίγο το χειρισμό. Αυτή η πόρτα αριστερά... Α! Ανέβω εδώ πάνω. Ανέβω εκεί. Για δούμε, θα έχει κανένα finishing move τώρα. Εντάξει, τι να τα πίνεις η move είναι ρε φίλε. Ναι, δεν έχει διαφορετικό ανάλογα με το όπλο ας πούμε. Ρε. Δεν έχει άλλα ανημέρωση. Εντάξει, μην περιμένεις και πολλά πράγματα τώρα. Δεν είναι οι Ιάπωνες. Οι Γερμανοί είναι. Και πάλι καλά που το κάνανε διαφορετικό αυτό και το αλλάξανε το gameplay και φαίνεται πολύ καλά. Αλλάξανε και πολλά. Βέβαια, αφήσαμε τους διαλόγους μέσα. Εντάξει, είναι στα,
Είναι η φιλοσοφία. Γιατί είναι φίλε, πρέπει τέτοια καλά να μην έχει διάλογο και να μην βγάζει άκρη όπως με στα σόλτ να πούμε ο καθένα που έχει δικό του νόημα. Και σου λέει ο καθένα την παπάρα του. Ο άλλο έχει κάνει ολόκληρη κυκλοπαίδεια να πούμε πάντα βίντεο. Προσπαθεί ο πάντα βίντεο όπως το λένε. Κι άλλη ευθεία, βλέπεις. Φύγε! Δεν προλαβαίνω, ρε. Τα πέτυχα. Ήε, πούστη! Πω, τρώει πολύ στάμινα αυτό, ρε. Πω. Χαστούκα. Terminator, μάχη. Άγγιμο. Έχει κι άλλο, πάνω. Περίεργος αυτός. Σκίσε αυτό, νεγάτιο, εκεί. Νεγάτιο. Κατεβαίνει κάτω γρήγορα. Ό,τι να κάνεις κάτω γρήγορα. Δεν κάνει ρε πούστη μου όταν θες να κάνεις ένα ρόλο με αυτή τη μαλακία, με αυτό το όπλο που πήγα και έβαλα. Δεν μπορείς να το αλλάξεις πριν να πας στο μηχάνημα. Τι να αλλάξεις το όπλο. Ναι. Μπορώ νομίζω ρε. Δώσε. Αυτός. Ωραία κίνηση. Τον έχω στη μέση. 1300 τόσα κράτη. Είναι αυτό. Για το, το λογκάρι εκεί. Όχι. Γράφει ένα αρχίδιο προχώρα. Ναι. Ωραία. Μαλάκα στάπα. Στάπα! Έπρεπε να προχωρήσω. Τώρα θα το πάμε γρήγορα. Από εδώ είχα πάει. Η μαλακιά ξέρει ποια είναι, δυνατά εκεί. Το τρίγωνο, το βλέπει. Δεν ήταν εδώ. Μαλέκα, ήρθαμε αλλού. Τα χάσαμε. Όχι, ρε, έχει ακόμα ένα λεπτό, ρε, να μην σε έρθω. Άρα δεν έμενες εδώ. Εδώ έρθω. Από εδώ ευθεία, μέσα εκεί. Ανεβαίνεις, ρε, κάτι έχει. Να τα πάμε στη σκαλιά είναι. Πάμε, ανέβα, 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 γράφτα στα αρχίδια σου. Λες. Ναι, ρε, μαλάκα, δεν το ψεκλικάρει. Έχει μια πόρτα εκεί που δεν ανοίγει και κάποιος την κουβανάει. Και έχει να πάω κάτω. Θα πάω κάτω. Πήγαινε κάτω. Γίνεται. Γίνεται. Την ξεφτύλισα, ε. Αλλά λέγανε το κάνεις αυτό συχνά. Μην πηγαίνεις. Α, από εδώ πηγαίναμε, από εδώ πηγαίναμε. Κοίτα, έχει τώρα εδώ πέρα πρασινάκι να ανοίξει. Ναι. Κοσάκι. Μαλάκα είναι ενισχυμένος πολύ αυτός. Δεν τον έχεις κλικάρει σωστά. Βασικά. Όπου το γούστι δεν προλάβα να το κάνω τότε σε μάλλα. Ωραία, τώρα θα τον φάμε αυτό. Να ξέρεις. Θα έρθω γρήγορα γρήγορα, κυρίως. Ρε μαλάκα, γιατί δεν σηκώνεις άμυνα ρε μαλάκα. Αφού τον βλέπεις ότι είναι τούμπαν. Τούμπαν ρε μαλάκα, τον ξεφτύλισα τον τύπο. Ωραία, πήγαινε εκεί πέρα εδώ, Γιάννης. Medical take injection volume 1. Έλα να βάλεις ρεύμα εδώ. Πω, από τώρα βρήκα το χειρισμό του, ρε. Ωραία. Ωραία. Δεν κάνει ακόμα, ρε, μιλάει. Πω. Τι έγινε, τι έπαθε. Έσκασε το κεφάλι του. Ωραία. Κλάνεις ένα αρχή δουλειάς. Να πάρε εκεί. Δώσ' ρε μαλάκα μην παράς. Πολύ αργό ρε. Δεν το... Όχι δεν έκανα βαριά κίνηση. Κανονική έκανα μάχη. Θα σταματήσει. Έχεις πάρει τη μαλακία της ζωής μου έχεις πάρει εκεί πέρα για να όπλο. Εσύ μου πήρα το βάλω. Εγώ σου πάντα δοκιμάζω, σου πάντα και καλά να το πάρεις. Σε φάκε μαλακά. Γύρις. Λίγο ακόμα γύρω στο Πορτογαλία, δεν τι γίνεται ρε φίλε. Κοίτα εδώ. Θα το βγάλω το όπλο αυτό, ρε πραγματικά. Κι ας είναι δυνατό.
εκτίμηση, τι έχει. Δώσε μπροστά στα μούτρα. Πείτε, δεν έχεις πάει καλά, εκεί πρέπει να πας, μπροστά. Εντάξει. Οπότε κατάλαβες, έχεις στρατηγική. Αυτό είναι boss. Κατάλαβα. Έχεις από το Demon Souls στο ένα, φίλε. Τυπάς πόδια, πέφτει κάτω, βαράς και βάλεις. Ναι. Λοιπόν, νομίζω μέχρι εδώ καλά ήταν. Tower Knight. Εντάξει, ωραία, ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό ήταν, παιδιά, πλήρως ικανοποιημένος. Έμεινα εγώ με αυτά που είδα, χωρίς να το έχω παίξει σχεδόν καθόλου. Τι έπαιξα λίγο την αρχή, έπαιξα να δω πώς ήταν. Εγώ έπαιξα λίγο εδώ τώρα, εντάξει. Θα το συνεχίσει. Εσύ τι έχεις να πεις που το έπαιξες. Εγώ έχω να πω ότι ο χειρισμός ήταν ωραίος, αρκετά. Θύμιζε πιο πολύ ο χειρισμός λίγο Bloodborne αντί για Dark Souls. Ωραία. Μ' άρεσε πολύ τα combo moves που είχε, δηλαδή να χτυπάω κεφάλι, πόδι και τα άλλαζε σε αυτά με το R3. Καλά, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται ακριβώς. Πρέπει να το δω και εγώ στην πράξη. Ναι, δηλαδή κάθε φορά που χτύπαγε άλλαζε και target και μ' άρεσε αυτό στους ανθρώπους. Την ώρα που ήταν λογαρισμένο. Ναι, την ώρα που ήταν λογαρισμένο. Στα άνθρωπο ήδη τέλος πάντων, σε αυτά που πετάγαμε δεν είχε κάτι. Ελπίζω μόνο να έχει άλλους εχθρούς. Κάτι θα, σίγουρα θα έχει. Εντάξει, να μην έχει όλο το ίδιο, γιατί ξέρεις, ναι. Κάπως καταντάει κουραστικό. Γραφικά, τέλεια. Τα γραφικά ήταν άψογα, γενικά. Γαμώ τους φωτισμούς. Ναι. Και με ενθουσίασε κιόλας, γιατί... Πώς να το πω, το Lords of the Fallen, δηλαδή με το που το άφησε, το άφησε πίσω εδώ. Ναι, πραγματικά αφήνει πίσω του το Lords of the Fallen και έχει πιάσει αυτό. Τώρα θα το συνεχίσουμε και εμείς και παραπάνω και καλύτερες εντυπώσεις. Θα βγει και ένα review. Ναι, ένα review θα κάνουμε όπως και δίποτε, γιατί αυτό το παιχνίδι είναι για review. Βεβαίως. Άφησε πίσω το παρελθόν. Το και ξεκινάει, το ναι, και ξεκινάει με κάτι στο ίδιο στυλ, στο ίδιο gameplay, ας πούμε. Ναι, ρε παιδί μου, απλά δανείστηκε και δεν έκλεψε όπως είχε κάνει στο πρώτο του παιχνίδι. Ναι. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι, ό,τι είχε τον Dark Souls, πήγε, το κλέψε, το βάλε μέσα και με κακό τρόπο. Ναι, ενώ ναι, τώρα, πολύ κακό τρόπο. Τώρα επηρεάστηκε, φάνηκε ότι τώρα επηρεάστηκε. Ναι. Το άλλαξε. Και μ' αρέσει που είναι sci-fi. Γιατί θυμάσαι που λέγανε ότι θα έβγαζε. Ο Μιαζάκι ένα sci-fi. Και ναι. Κλέψανε και αυτό, μάλλον αυτή την είδηση την ακούσαν. Πήραν την είδηση και φτιάξανε και αυτό. Φτιάξανε το δικό του. Όχι, πολύ καλή δουλειά των Γερμανών. Μπράβο του. Ωραία. Ελπίζω και στη συνέχεια να είναι ακόμα πιο καλό. Θα το προχωρήσουμε και εις βάθος τώρα, θα δούμε παρακάτω τι γίνεται, γιατί εντάξει, από τις πρώτες εντυπώσεις δεν βγάζεις ποτέ άκρη. Αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Like, subscribe και μια κοινοποιησούλα για να δείξετε την αγάπη μας, την αγάπη σας εμάς. Εντάξει, να συνεχίσουμε και τη δουλειά μας μέσα από όλο αυτό. Ναι, μας δίνετε δύναμη με αυτό. Αυτά. Λοιπόν, χαιρετούμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά.